Κύριε Υπουργέ, αλλεπάλληλες φορές έχει συζητηθεί το ίδιο θέμα στην Ολομέλεια, με τελευταία στις 25 Οκτωβρίου 2019 προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Είχαμε προειδοποιήσει ότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών του Ηρακλείου και να χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Η απάντηση βέβαια τότε, όπως πάντα, ήταν «θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα». Δυστυχώς όμως επιβεβαιωθήκαμε. Το εργοστάσιο έχει σταματήσει τη λειτουργία του από τον Νοέμβρη του 2019. Ο εργολάβος εγκατέλειψε το έργο και τυπικά αποχώρησε νωρίτερα από τη λήξη της σύμβασης που ήταν 31 Δωδεκάτου του 19. Οι απολυμμένοι πλέον εργαζόμενοι του κέντρου διαλογής αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δεν πληρώθηκαν το Δεκέμβριο κάτω από ομούς εκβιασμούς της εργοδοσίας και αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα για την καθημερινή τους επιβίωση, αλλά και χρέη που έχουν σε τράπεζες, στο ρεύμα, στο τηλέφωνο, σε διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για το ποιος ανέλαβε το έργο από τον πρόσφατο διαγωνισμό που προκήρυξε η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης το Νοέμβριο, πότε αναλαμβάνει και με ποιες εργασιακές σχέσεις θα επιστρέψουν στην εργασία τους. Σοβαρά βέβαια ερωτήματα προκαλεί η στάση της κυβέρνησης και του εποπτικού της μηχανισμού, του ΕΟΑΝ, που έχει την ευθύνη επίβλεψης της εταιρείας ανακύκλωσης. Παρά τις συνεχείς παραβάσεις και την παράβλεψη των συμβατικών της υποχρεώσεων, η ΕΑ εξακολουθεί να διατηρεί σε ομοιρία 35 εργαζόμενους και στους δύο νομούς της Κρήτης, Ηρακλείου, Λασιθίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός ανάθεσης της εργολαβίας του ΚΔΑ Ηρακλείου, για το οποίο υποχρεούνταν να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στις 2 Δεκεμβρίου του 19 και να λειτουργήσει το εργοστάσιο από 1/1/2020. Υποχρέωση που όχι μόνο δεν τήρησε, αλλά αρνείται κατηγορηματικά να απαντήσει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το λόγο της αδράνειάς της. Ευθύνες εκτός από την κυβέρνηση που έχει και τον ανώτερο ρόλο εποπτικό φέρνει και ο ΕΣΔΑΚ αλλά και οι δημοτικές αρχές, κυρίως του Ηρακλείου, που ανέχονται αυτή την κατάσταση, η οποία έχει ως άμεση συνέπεια για τους εργαζόμενους της ανακύκλωσης, αλλά και για τους δημότες να χρεώνονται διπλά και τριπλά με το τέλος ανακύκλωσης και με το πρόστιμο στους δήμους των δύο νομών που εξυπηρετεί το ΚΔΑ Ηρακλείου, που πετάνε τα ανακυκλώσιμα υλικά στο χιτά. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση από το Υπουργείο Εργασίας. Καταρχήν να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ένα πέπλο μυστηρίου, και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για να λειτουργήσει το εργοστάσιο, να συνεχίσει η ανακύκλωση στους δύο νομούς, να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους με τα ίδια εργασιακά κεκτημένα και να ανακοφιστούν από τα πολύ σοβαρά προβλήματα επιβίωσης με πάγωμα χρεών προς το δημόσιο, στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες, χωρίς προσαυξήσεις και τόκους και απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννης Βρούτσης. Ευχαριστώ, κύριε Βρούτση, Πρόεδρε. 3 λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Σεντιχάκη, η απάντησή μου, επειδή είναι μακροσκελής και είναι απαντήσεις που μου έχουν έρθει μέσα από το Υπουργείο Εργασίας και τις υπηρεσίες του, απαντάει σε ό,τι θέσατε. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να την τιμήσω σε δύο μέρη και στην ολοκλήρωσή της θα πιστεύω θα σας έχει καλύψει απόλυτα στα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ως αποστολή να διασφαλίζει την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτό είναι το καθήκον του. Συμβάλλει με τα όργανα και τα εργαλεία του στη διασφάλιση και την τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας. Γιατί η νομιμότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου σε κάθε περίπτωση. Για το ερώτημα το οποίο θέσατε, έχω να επικεντρώσω σε δύο θέματα. Πρώτον, τι έχει γίνει με την εξόφληση των δεδουλευμένων εργαζόμενων της εταιρείας Waste Solutions που δραστηριοποιείται στον ΚΔΑ Ηρακλείου και επιπλέον, καθώς και ποια είναι η τελευταία εξέλιξη με το διαγωνισμό ανάθεση της εργολαβίας του ΚΔΑ Ηρακλείου Κρήτης. Μάλιστα, στο δεύτερο θέμα, κατηγορείται την κυβέρνηση για ύποπτη στάση, καθώς και
καθώς και ότι υπάρχουν συνεχείς παραβιάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων και ότι η ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωσης κρατά σε ομοιρία τους εργαζόμενους στον ΚΔΑΗ. Πρόκειται για αβάσιμες, έολες και ανυπόστατες κατηγορίες, καθώς ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Κύριε συνάδελφε, έρχομαι τώρα στην ουσία των δύο θεμάτων που μας απασχολούν. Όσο αφορά το πρώτο, πράγματι η εταιρεία όφιλε χρήματα στους εργαζόμενους, ωστόσο σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων, το ΤΕΣ Ηρακλείου, το θέμα έχει ως ακολούθως. Καταρχάς, να επισημάνω ότι η εταιρεία Waste Solutions ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΚΔΑ Ηρακλείου, απασχολούσε συνολικά 43 εργαζόμενους, σύμφωνα με τον ετήσιο πίνακα προσωπικού, και όχι 35 όπως μας λέτε. Σε ό,τι αφορά τις οφειλές της προς εργαζόμενους, αυτές εξοφλήθηκαν έως και το μήνα Σεπτέμβριο του 2019, ενώ έλαβαν και το επίδομα αδείας του 2019. Για τις δεδουλευμένες αποδοχές του μηνός Οκτωβρίου 2019, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου προέβησε καταγγελία, καθώς οι εργαζόμενοι δεν εξοφλήθηκαν, όπως σωστά λέτε, έως τη 10η Νοεμβρίου 2019. Εν συνεχεία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου διαπίστωσε την παράβαση και επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο 4.000 ευρώ, ενώ παράλληλα διαβίβασε, όπως έπρεπε, αναφορά και στην εισαγγελία πρωτοδικών του Ηρακλείου. Σταματάω εδώ για θέμα χρόνου και θα συνεχίσω την εξιστόρηση των γεγονότων μετά στη δευτερολογία μου. Ευχαριστούμε πολύ για την τήρηση του χρόνου. Τη χρειαζόμαστε, γιατί στις δύο έχουμε και νομοθετική. Κύριε Συντηχάκη, 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Κύριε Υπουργέ, θα γνωρίζετε ότι το θέμα του εργοστασίου ανακύκλωσης δεν είναι καινούριο. Πολλές φορές, αμέτρητες φορές, έχει συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής με επίκαιρες ερωτήσεις, με απλές ερωτήσεις, επί ΣΥΡΙΖΑ, επί δικής σας διακυβέρνησης. Έχουν δώσει ένα πολύ σκληρό τιτάνιο αγώνα οι εργαζόμενοι με πάρα πολλές μέρες απεργιακού αγώνα και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κατακτήσει αρκετά πράγματα. Δεν οφείλεται στο Υπουργείο Εργασίας, ούτε στις κυβερνήσεις, οι κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι. Το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από σκληρές, αντίξωες, επικίνδυνες συνθήκες, με πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, χωρίς η εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία του εργοστασίου και χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας να αντιμετωπιστούν αυτή η εγκληματική αδιαφορία της εργοδοσίας. Ό,τι λοιπόν κατακτήθηκε, κατακτήθηκε με τον αγώνα των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ιδιαίτερα φιδωλός σε σχέση με το ρόλο και του Υπουργείου Εργασίας και σε σχέση με το ρόλο της εργοδοσίας που πολλές φορές για την οποία έχουν βάλει πλάτη οι κυβερνήσεις απαντώντας στις περισσότερες φορές τι να κάνουμε, αυτή είναι η αγορά εργασίας. Ποια αγορά εργασίας? Ζούγκλα. Στην πραγματικότητα, στην κυριολεξία, ζούγκλα. Εδώ και πάνω από 2 μήνες το εργοστάσιο είναι κλειστό, είναι απαξιωμένο. Το ανακυκλώσιμο υλικό πάει στη χωματερή και οι εργάτες έχουν μείνει άνεργοι. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσετε. Είναι άνεργοι. Τι θα κάνει το Υπουργείο Εργασίας για αυτό το πράγμα? Σε όλες τις παρεμβάσεις που έκαναν οι εργάτες μέσα από το σωματείο τους, των ιδιωτικών υπαλλήλων, αναδεικνύοντας το πρόβλημα με την απαξίωση της ανακύκλωσης, αλλά και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για την κάλυψη των αναγκών τους, η απάντηση ήταν ίδια. Δεν γνωρίζουμε πότε θα λειτουργήσει το εργοστάσιο. Εγώ προσωπικά, ως βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, επιχείρησα πάρα πολλές φορές να επικοινωνήσω με την εταιρεία ανακύκλωσης, την ΕΑ. Καμία απολύτως απάντηση. Απαξιώθηκαν εντελώς, άφησα το τηλέφωνό μου,
συστήθη κάποιος είμαι, παρακαλώ, περιμένω να μου δώσετε μία απάντηση σε σχέση με το διαγωνισμό που διενεργήθηκε, ποια είναι τα αποτελέσματα, καμία απολύτως απάντηση. Και σας ρωτάμε, δεν σας ενδιαφέρει ότι οι εργάτες είναι άνεργοι, ότι οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις τους πιέζουν αφόρητα την καθημερινότητά τους? Δεν γνωρίζετε επίσης ότι ο ίδιος ο λαός της Κρήτης, δύο νομών, πληρώνει για να γίνεται ανακύκλωση? Δεν γνωρίζετε επίσης ότι οι δημότες πληρώνουν το κόστος αποκομιδής μεταφοράς και αναπόθεσης οχητά του ανακυκλώσιμου υλικού? Δεν γνωρίζετε ότι δεν έχει γίνει καμία εργασία συντήρησης? Για πέστε μου, ποια είναι η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας? Του Υπουργείου Εργασίας. Δεν έχει γίνει καμία εργασία συντήρησης στο μηχανολογικό εξοπλισμό και συνολικά στο εργοστάσιο, παρόλο που ήταν διψήφιος ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων το διάστημα που λειτουργήσε. Δεν σας ενδιαφέρει το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί το μήνα Δεκέμβριο και ό,τι πληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες έπρεπε να φτύσουν αίμα οι εργαζόμενοι, έπρεπε να φέρουμε το θέμα εδώ στην Ολομέλεια και να συζητηθεί, να γίνει ντόρος δηλαδή, προκειμένου να πληρωθούν τα δεδολευμένα τους οι άνθρωποι. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, που είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με ευθύνη τον έλεγχο για την υλοποίηση της ανακύκλωσης, δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια προκειμένου να ελέγξει την ΕΑ για το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες δεν γίνεται ανακύκλωση σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Οι εργαζόμενοι, αυτό γνωρίζω, και μέσα από το σωματείο τους θα διεκδικούν με κάθε μορφή πάλης να διεκδικούν τα αιτήματά τους, και άλλη μία φορά δώστε μας μία απάντηση πότε θα επαναλειτουργήσει, αν θα επαναλειτουργήσει το ΚΔΑΗ Ηρακλείου με όλους τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Και λέτε ότι δεν είναι 35, είναι 45. Βέβαια, κάποτε ήταν και 60 και 80. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, κάποιοι εργαζόμενοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την συγκεκριμένη εργασία, άλλοι αρρώστησαν κάτω από τις αντίξωες συνθήκες που δούλευαν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν μείνει 35. Τους διώχνετε δηλαδή, με την πολιτική σας τους διώχνετε με την αδιαφορία. Άρα λοιπόν, πότε θα επαναλειτουργήσει το ΚΔΑΗ Ηρακλείου με όλους τους εργαζόμενους? Ολοκληρώστε και εσείς, ολοκληρώνω. Τι θα γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι θα δουλέψουν σε συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας? Το θέμα της ανακύκλωσης δεν αφορά γενικά, αφορά, είναι ένα, πρέπει να είναι δημόσιες επιχειρήσεις και να δουλεύουν με μόνιμη και σταθερή εργασία. Ποια είναι τα ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που θα πάρει το Υπουργείο Εργασίας? Και φυσικά να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας που να κατοχυρώνει τα δικαιώματά τους.